Τίποτα δεν εμπόδισε τους θρασίτατους διαρρήκτες, ούτε καν το γεγονός ότι η περιοχή που διάλεξαν είναι πυκνοκατοικημένη και μπορούσαν εύκολα να γίνουν αντιληπτοί. Ανενόχλητοι μπήκαν σε πολυκατοικία στην περιοχή Νεάπολης, ανέβηκαν στον τρίτο όροφο και παραβίασαν την πόρτα του διαμερίσματος 33. Σαν κύριοι έκλεισαν τις μπαλκονόπορτες, άναψαν τα φώτα και έκαναν φύλο και φτερό τα δύο υπνοδωμάτια του διαμερίσματος του 38χρονου. Ο 38χρονος και η σύζυγός του απουσίαζαν από το σπίτι από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τη 1.30. Όταν επέστρεψαν, διαπίστωσαν ότι τα φώτα του διαμερίσματός τους ήταν αναμένα. Και αμέσως ειδοποίησα το CID, το οποίο ειδοποίησαν κλειδαράν, άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και αντιληφθήκαμε ότι το σπίτι είπε στη διάρρηξη άνω κάτω. Τα ερμάρια όλα έξω, τα αντικείμενα τα οποία ήταν μέσα στα ερμάρια όλα κάτω στο πάτωμα. Οι τσάντες όλες ανοιχτές. Οι νυχτοβάτες με την άνεσή τους επέλεξαν τα ακριβότερα κοσμήματα και τα καλύτερα ασημικά, ενώ πήραν μαζί τους 1.500 λίρες και 2.100 δολάρια. Οι χρυσοδάκτυλοι φαίνεται να ήταν επιλεκτικοί, καθώς πήραν μόνο τα χρυσά, αφήνοντας τα ασημένια. Η συνολική αξία των κλαπέντων πλησιάζει τις 13.000 λίρες. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για σπήρα ρωσοπόντιων, οι οποίοι έχουν ειδικότητα στις διαρρήξεις σπιτιών και διαμερισμάτων, ενώ δεν αποκλεί το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν πού ήταν κρυμμένα τα χρυσαφικά.